Η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των λειτουργιών του μυαλού είναι ένα θέμα επίκαιρο από την αρχαιότητα. Αυτή τη στιγμή σας μιλώ χρησιμοποιώντας λέξεις που αποτελούνται από σύμβολα σε διάφορα σχήματα και εσείς μπορείτε και βγάζετε νόημα. Το μυαλό μας είναι ένας καταπληκτικός μηχανισμός μεταφοράς και επεξεργασίας πληροφορίας. Φανταστείτε μια καταιγίδα από αστραπές στον εγκέφαλο να εμφανίζονται, να χαράσουν μια διαδρομή, να σβήνουν, να ξαναχαράσουν μια άλλη και όλα αυτά σε χρόνο καθαρίσματος. Στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ένα χαρακτηριστικό έκθεμα παρουσιάζεται με κεφαλή δυσανάλογα επιμηκυμένη σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα. Η αρχαία φιλοσοφία, η μύθη, η τέχνη απέδιδαν με τη δική τους αλληγορική γλώσσα πληροφορίες για τις λειτουργίες του εγκεφάλου. Στις μέρες μας, οι νευροεπιστήμες, η ανθρωπολογία, η σύγχρονη ιατρική κτίζουν γέφυρες με γλώσσα αποτελούμενη από πειράματα και νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις. Από την ημερομηνία γέννησης του έμβριου βασιλείου, για να μπορείς να ανταποκριθείς και να επιβιώσεις σε ένα σκληρό, ασταθές, γεμάτο φυσικούς κινδύνους περιβάλλον, χρειαζόταν ή να προσθέσεις μύθη και να ενδυναμώσεις το σχελετό για να ασκήσεις φυσική δύναμη όταν χρειαστεί, ή να προσθέσεις νεύρα στον εγκέφαλο και να ασκήσεις το νου, να σκεφτείς δημιουργικά. Ο κύβος ερήφθη. Ο ανθρώπινος φακός στάθηκε στην ανάπτυξη του νου. Η δημιουργικότητα και η λογική στο αποκορύφωμά της. Τι άλλο θα μπορούσε να σημαίνει ένα κομμάτι ξύλου? Πώς μπορώ να το αξιοποιήσω για να φτάσω κάτι που δεν φτάνω με το χέρι μου ή για να στηριχτώ? Ένα αντικείμενο έτσι αποκτά επιπλέον χαρακτηριστικά και σημασίες. Η κάθε σκέψη χαρτογραφείται με απλά και μεταφοράς πληροφορίας στο μικροδιαδίκτυο και με γέφυρες σύνδεσης πραγμάτων και απόδοσης νοημάτων. Και όπως οι σχηματισμοί και οι συνδέσεις πληθαίνουν, το μυαλό εξελίσσεται και διευρύνεται με χιλιόμετρα νευροκαλωδίωσης.